Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είστε κι εσείς όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, δεν θα αρχίσω αερολογίες του τύπου πώς είναι ο καιρός και αυτή, γιατί σήμερα θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Όπως βλέπεις στον τίτλο, φιλενάδα, είμαι έξαλλη και το θέμα δεν είναι ότι είμαι μόνο εγώ. Μετά από τα χιλιάδες μηνύματα που πήρα στο Instagram, εντωμεταξύ το έχω ζήσει ξανά αυτό, την επαναστάτηση των μηνυμάτων από τότε που είχα αλλάξει το μαλάκι και σας άρεσε. Καλά, εντάξει, okay, πέρα από τις γιορτές που μου στέλνετε για τα γενέθλιά μου, αλλά αυτό αισθάνθηκα σε αυτό το θέμα ότι βγήκα γυμνή στο Σύνταγμα και πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, ένα φλέγον ζήτημα το οποίο έχει ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα, έχω γίνει έξαλλη, οπότε όπως καταλαβαίνεις έχουμε ένα story time με μια επική αποτυχία μιας κερδισμένης υποτροφίας για make-up artist, ή να το σπάσω πόσο εξτραλάστρε παιδάκι μου αυτή η υποτροφία για ένα δίθεν διαγωνισμό. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν να μάθεις πώς πιάστηκα κότσο σε αυτό εδώ το βίντεο και να σου μοιράσω την εκπληκτική αυτή εμπειρία μου, ας πέσει το intro, αλλά μέχρι να πέσει το intro, φιλενάδα, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθείς στα social media. Όλα, φιλενάδα, αρχίσανε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Βασικά, αυτή την εβδομάδα έγινε το θέμα, την προηγούμενη εβδομάδα όμως έπεσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω πριν αρχίσω να σας πω αυτή την απίστευτη την εμπειρία μου, θέλω να σας πω ότι δεν τα βάζω με τη σχολή, σχολές που το κάνουν αυτό, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω, ούτε κρίνω το υπέροχο αυτό οικοδομικό τους έργο, αυτή την αρχιτεκτονική της. Δεν τα βάζω εγώ με τη σχολή πώς είναι απ' έξω, δεν τα βάζω με τη σχολή πώς είναι μέσα, ούτε τα βάζω με τα μαθήματα, γιατί πολύ απλούστατα δεν ούτε καν πρόλαβα να ζήσω αυτή την υποτροφία που κέρδισα, αλλά τα βάζω, ούτε με τους καθηγητές, γιατί πολύ απλά δεν γνώρισα τους καθηγητές, αλλά τα βάζω με τον τρόπο προσέγγισης που θέλουν να έχουν αυτές οι σχολές για να κερδίσουν κόσμο. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στον καναπέ, έπινα την καφεδάρα μου, σκεφτόμουν τέλος πάντων κάτι ήθελα να κάνω στο Instagram για να σας παρουσιάσω και ξαφνικά χτυπάει το τηλεφωνάκι, το σηκώνει το μαράκι, παρακαλώ, γεια σας! Όπα λέω, στην αρχή κατάλαβα ότι είναι φάρσα. Αρχικά να πω ότι όταν κάποιος παίρνει για να σου πει κάτι, έστω ρε παιδί μου να σου πει κάτι, δεν είναι τρασλαλούν και δυο χορεύουνε, κουκλίτσα μου, που πας έτσι. Γεια σας μου λέει, η Μαρία. Ναι λέω, η αυτή. Κερδίσατε! Πότε λέω κέρδισα, τι κέρδισα. Λέω μεταξύ με μια χαρά. Λέει δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Κερδίσατε λέει μια υποτροφία, ένα χρόνο, είμαστε από την τάδε σχολή. Παιδιά, έτσι όπως το έλεγε, εμένα μου φαινόταν ότι κάποια στιγμή απέναντι γραμμή ότι θα ακούσω «Έλα βρε Μαρία, πλάκα σου κάναμε γιατί ξέρουμε ότι σου αρέσει, ξέρω εγώ, και ότι το ψάχνεις το τελευταίο καιρό στο μακιγιάζ». Αυτό. Και πήγαινε και μου έλεγε διάφορες αρλούμπες του τύπου και κερδίσατε και κάνατε ένα χρόνο και μόνο και μια χαρά ανεβοδίαζε, έφευγε όλο από το τηλέφωνο, λέω «Οκ, τι κέρδισα» της λέω και βασικά από πού είστε, μου λέει ρε παιδί μου από πού είναι τέλος πάντων. Συγγνώμη λέω, πώς και κέρδισε έτσι. Καλέ ναι μου λέει, είσαστε μία από τις 10 τυχερές. Α, είμαι λέω και μία από τις 10 τυχερές. Πολύ ωραία λοιπόν. Και πότε, πώς το κέρδισα καλέ αυτό. Λέει ένα διαγωνισμό. Μπήκα εγώ λέω σε τέτοιο διαγωνισμό και κέρδισα. Βασικά εγώ λέω από την κατοχή μου, έχω τελειώσει λέω Σιβηδανίδιο και έχω τελειώσει λέω ένα ΙΕΚ. Εσάς λέω ούτε καν. Μα λέει τη στόμα στη μούρη. Μα τι λέτε καλέ, λέω, μπορείτε να μου πείτε, λέω, πότε πήρα μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Τι σημασία καλέ έχει, λέει τώρα, αφού εσείς το κερδίσατε. Α, δεν έχει σημασία. Όχι, λέω, πες μου, μωρή παιδί μου, πότε πήρα τώρα εγώ το διαγωνισμό, για να ξέρω. Μάσαγε εκεί τα λόγια, μου λέει το Μάρτιο. Οκ, για πες μου τώρα τι κέρδισα. Ένα χρόνο, λέει, υποτροφία. Με ρώτησε τέλος πάντων το ιστορικό μου. Εγώ εντωμεταξύ, εκεί άρχισα λίγο και την ψελιαζόμουν, αλλά επειδή άκουσα ότι είναι από γνωστή σχολή, λέω ρε παιδί μου, αποκλείεται να είναι φάρσα. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τη λέω: κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ γενικά είμαι τύπος που θέλω ρε παιδί μου να τα λέμε λίγο μασημένα, να σου το πω και έτσι, και να σε βλέπω. Θέλεις, της λέω να έρθω. Αξίζει, της λέω να έρθω. Γιατί εκεί πέρα, λέω που είσαστε, δεν είναι και κοντά στο σπίτι μου, να το ξέρετε, να το ξεχούμε. Όχι, λέει: ελάτε να τα πούμε και να δείτε τι ωραίο δώρο που κερδίσατε.
αν θέλετε να το σπάσετε. Τέλος πάντων, οκ, okay, κλείσαμε ένα ραντεβού 7 η ώρα το απόγευμα για τη Δευτέρα, Τρίτη, δεν θυμάμαι τώρα πότε πήγα. Δευτέρα, τότε που έβρεχε. Εν τω μεταξύ, επειδή εμένα μου φάνηκε ότι ήταν 3 λαλούν και 2 χορεύουν, είχα εγώ μέσα στην Google, είδα ότι αυτή η διεύθυνση ισχύει σε αυτήν τη σχολή. Περνάει λίγο η ώρα, λέω, ρε εσύ, λέω, κάτσε λίγο, γιατί εμένα αυτό μου φάνηκε λίγο σαν φάρσα. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο, δήθεν ότι ξέχασα την ώρα. Τη λέω, έλα κοπελιά, είμαι η Μαρία. Λέω, μαράκι μου! Καλέ, λες και ήμασταν φλενάδες. Δηλαδή, λες κάτι, είσαι επαγγελματίας. Τι πάει να πει και κερδίσετε ένα δωράκι! Ποτέ δεν λέμε δωράκι, μακιζαζάκι, τεχνητά νυχακιά. Δηλαδή, πώς κατακώνεις το όνομά σου, έτσι, κατευθείαν, στο να μιλάς στον άλλον, πελάτης εγώ, επαγγελματίας ο άλλος. Τέλος πάντων, αφού λοιπόν επιβεβαιώνω ότι δεν είναι φάρσα και ότι όντως, ρε παιδί μου, αυτό, ότι όντως αυτή η σχολή όντως ισχύει, έρχεται η Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τη Δευτέρα γινότανε χαμός. Όσον αφορά χαμός, καρεκολοπόδαρα σε όλη την Αττική και γενικά σε όλη την Ελλάδα είχαμε καταστροφές. Με παίρνουν τηλέφωνο μία ώρα πριν και μου λένε θα έρθείτε. Λέω, κοίταξε να δεις κοπελιά, της λέω, επειδή δεν είμαστε και κοντά και επειδή και η παραλιακή έχει πολλά νερά και βγάζει, γιατί σπασμένα λούκια πλημμυρίζουν οι δρόμοι, και επειδή θα ήμουν και μόνη μου και επειδή πέρυσι είχα ζήσει από παραλιακή ερχόμενη προς το σπίτι μου μία βρόχα με τα παιδιά και με πήγε αυτό, ψιλοφοβάμαι κιόλας τώρα, εντάξει, μόνο μου με νερά, άσε, λέω, μην μου σηκώσει και το αμάξι. Εντάξει, να δεις, της λέω, άμα βρέχει καταρακτοδός, εγώ δεν θα έρθω και αν είναι, λέω, θα το πάμε Τρίτη το ραντεβού. Αν δεν σας πάρω, πάει να πει ότι έρχομαι. Οκ, okay, οκ, okay. Τέλος πάντων, αφού έβλεπα ότι δεν άρχιζε να βρέχει, της μάστηκα εγώ, έφυγα και λίγο μισή ώρα νωρίτερα, έτσι κι αλλιώς θα έφευγα νωρίτερα, γιατί δεν είναι και κοντά αυτή η σχολή. Πάω, τέλος πάντων, στον άλλη μου είχε βροχή, σιγά σιγά τσουκουτσούκου πήγα, έφτασα. Παρκάρω, μπαίνω μέσα, εντάξει, μία ρεσεψιόν, okay. Ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο μπορώ να πω, κάποιοι σπουδαστές εκεί πέρα, έρχεται μία κουκλίτσα παρδαλή, ξέρω εγώ, γεια σας, είσαστε Μαρία, αλλά δεν πάμε καλά σήμερα. Εγώ είμαι, της λέω, ναι, ψαρωμένη κιόλας εγώ, λογικό είναι, λέει, μισό λεπτό, λέει, να ανεβούμε απάνω. Ανεβαίνουμε απάνω, εν τω μεταξύ σαν σερβιό, εντάξει, λογικό είναι λόγω του κορονοϊού. Ανεβαίνουμε απάνω, κάθομαι στο σαλονάκι, μου φέρνει μια φόρμα, τη συμπληρώνω. Τώρα, λέει, σε λίγο, λέει, θα έρθει η προϊσταμένη, δεν ξέρω κι εγώ πια. Λέω, οκ, okay, ναι. Έρχεται η κουκλίτσα η άλλη, γεια σου μαράκι, ευχαριστούμε που ήρθες. Μου παίρνει ένα ιστορικό, τέλος πάντων, ζαβάδι, εγώ άρχισα και της έλεγα κάποια πράγματα. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό, εμένα με πάτησες κουκλίτσα μου στην αδυναμία μου, γιατί εγώ αυτόν τον καιρό ψάχνομαι. Ναι, για το μακιγιάζ που σου είπα, αλλά κοίταξε να δεις, μέχρι να πάω και να κατασταλάξω από το Σεπτέμβριο τα πλάνα μου και τα αεροπλάνα μου, λέω, εντάξει, αφού κέρδισα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τζάμπα είναι κιόλας, γιατί όχι, γιατί ποιος δεν κυνηγάει το τζάμπα, πες μου εσύ τώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο γραφιάκι της αυτή, στην καρεκλίτσα μου εγώ. Και από πού μας βρήκατε? Λέω, τι? Από πού μας βρήκατε? Συγγνώμη, της λέω, εσείς με βρήκατε, λέω. Και μου είπατε ότι κέρδισα διαγωνισμό. Από τον διαγωνισμό, καλέ, μας ήρθατε, λέω. Συγγνώμη, λέω, όλοι βλαμμένοι είναι εδώ μέσα. Γιατί μου μιλάνε, λες και είμαι μωρό. Τέλος πάντων, ναι, λέω, από τον διαγωνισμό, λέω, τον οποίο ούτε καν ξέρω και όλες ποιο διαγωνισμό και πότε πήρα μέρος. Καλέ, μη σας νοιάζει, λέει, αφού είσαστε μία από τις 10. Α, ενημερώθηκε το κοντρόλ μέσα της και της είπαν ότι είμαι η μία από τις μία στις 10. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στο σύστημα, τι θέλετε, μου λέει, να κάνουμε και τι γι' αυτό. Της λέω, ρε παιδί μου, κάτι σε μεταεκπαιδευτικό, μπορούμε να το σπάσουμε και αυτά. Ναι, ναι, μπράβο, μου λέει, λέω, θα μου πείτε τώρα, λέω, τι κέρδισα. Ναι, ένα χρόνο, μου λέει, 50% έκπτωση. Συγγνώμη. Κερδίσατε, λέω, 50%. Συγγνώμη, της λέω, εσείς μου είπατε από το τηλέφωνο ότι κέρδισα ένα χρόνο δωρεάν υποτροφία στο δικό σας το διαγωνισμό. Τι δεν καταλαβαίνεις, δεν της το πω αυτό, αλλά έτσι πως μου μίλαγε και αυτή έτσι, ήμουν έτοιμη να της το πω. Μου λέει, όχι, μου λέει, συγγνώμη, λέει, η κοπέλα δεν σας είπα από το τηλέφωνο ότι κερδίσατε το 50%, συγγνώμη, λέω, θα συνεννοηθείτε εδώ μέσα. Εν τω μεταξύ, εμένα άρχισε και το μάτι μου και το μυαλό μου και γύρνα και σφούρες. Αλλά λέω, Μαρία, κράτα επίπεδο να δω που θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό,
και σηκώνεται για να βρει τη γραμματέα, ας πούμε, πήρε με ένα τηλέφωνο να την κατσαδιάσει. Και ακούγονται μεταξύ αυτή η κοπελίτσα. Ό,τι τη λένε, λέει. Δηλαδή, εντάξει, απορώ ρε παιδί μου, αυτές οι γυναίκες μπορούν και κοιμούνται ήσυχες με όλα αυτά τα ψέματα και όλη αυτή την παραπληροφόρηση που γίνεται σε αυτές τις σχολές, γιατί δεν είναι μόνο συγκεκριμένα αυτή η σχολή, από ό,τι έμαθα μετά με τα δικά σας τα μηνύματα. Εν τω μεταξύ, κατευθείαν με το που μου στέλνατε μηνύματα, μου λέγανε αυτή είναι η σχολή, και σας έλεγα, oh yes, αυτή είναι. Δηλαδή, σαν δεν ντρέπονται. Παραπληροφορούν τον κόσμο έτσι. Έχω μία συγκεκριμένη συνδρομήτρια, μια follower βασικά στο Instagram, και μου λέει σοβαρά μιλάς. Εμένα μου είπε 2 χρόνια, δηλαδή όσο πάει και γίνονται πιο αυτοκαταστροφικοί. Γιατί μάνα μου το κάνεις αυτό στον κόσμο? Γιατί τον ταλαιπωρείς? Γιατί τον βάζεις στη διαδικασία να κάνει ταξίδι και να έρθει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ή άλλοι θα ξεκίναγε από τα Γιάννενα για να έρθει στην Αθήνα, και δεν του λες από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, κοπέλα μου? Δεν είναι τζάμπα όλο αυτό το πράγμα. Θέλεις, καλώς το κάνεις το 50%. Μα πες το όμως από το τηλέφωνο, μην ξεσηκώνεις τον άλλον. Γιατί τον ξεσηκώνεις? Αν θέλω εγώ να πάρω το 50% έκπτωση, εννοείται ότι θα έρθω. Όμως με το ψέμα που γυρνάς και λες σε όλους, δεν θα πρόκειται να σου πω τίποτα και ούτε πρόκειται να κάτσω στη σχολή σου. Λοιπόν, φούντωσε τώρα. Λοιπόν, όχι λέω, συγγνώμη λέω, γιατί δεν μου το λέτε και γιατί μέσα στη βροχή με ταλαιπωρείτε τόσο μακριά? Με ρωτήσατε αν έχω βενζίνη, με ρωτήσατε βασικά πού θα βάλω τα παιδιά μου, θα τα παρατήσω στον δρόμο για να έρθω για αυτή τη βλακεία? Αχ, μου λέει, κακός εντωμεταξύ, πάει την κατσαδιάζει, της γυρνάει και της λέει της γραμματείας ότι αυτά τα πράγματα μην ξαναγίνουνε μπροστά μου. Πολύ επαγγελματικό. Λοιπόν, έρχεται το μεταξύ και γυρνάει και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, Μαρία, συγγνώμη για την ταλαιπωρία, θα σε πάρει, λέει, η άλλη κοπελίτσα που με υποδέχτηκε. Γεια σου, Μαρία. Λοιπόν, πάω στην άλλη κοπελίτσα, λέω, κοίταξε να δείτε, λέω, αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μιλάω, μπορεί να μην σας κάνω τη φασαρία που έπρεπε να σας κάνω, αλλά τέλος πάντων, γυρνάει, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, επειδή όντως σε ταλαιπωρήσαμε, αυτό που έχω να σου πω είναι να σου βγάλω μία κάρτα για δωρεάν σεμινάρια. Λέω, τώρα αν αρχίσω δεν θα τελειώσω. Ωραία, τι λέω, όντως αυτή η κάρτα είναι δωρεάν? Ναι, ναι, μου λέει, αυτό το πας τώρα, λέει, θα στο βγάλω, θα στο δώσω. Ναι, είναι όντως, μου λέει, δωρεάν. Okay. Αφού βγαίνει, λέω, παιδί μου, το πας, κάποια στιγμή είμαι έτοιμη να φύγω. Έτσι, ετοιμάζομαι εγώ να φύγω. Μου λέει, Μαρία μου, αχ, λέω, η κουκλίτσα έχει κάψει λάτζα, δεν γίνεται η κατάσταση. Παρακαλώ, τη λέω, μου λέει, θέλουμε τη βοήθειά σου. Έχω φάει που έχω φάει, τα γκούρι να στο πω και έτσι, ζητάνε και τη βοήθεια μου. Λέω, παρακαλώ, σας ακούω. Μπορείς, λέει, να μου δώσεις τώρα αυτή τη στιγμή 10 ονόματα και 10 κινητά για να πούμε στον κόσμο, να ενημερώσουμε ότι κάνουμε δωρεάν σεμινάρια? Λέω, φίλε, το έχουν κάψει εδώ μέσα όλοι, έτσι να ξέρει. Συγγνώμη, της λέω, μου το ξαναλέει, για να το εμπεδώσω καλύτερα. Μου το ξαναλέει που λες. Της λέω, όχι, δεν θα πάρεις τίποτα. Όχι, λέω, συγγνώμη, δεν θα σας δώσω, λέω, τίποτα. Αυτό το πράγμα, λέω, δεν είναι καθόλου σωστό. Άντε, γεια. Και σηκώνομαι και φεύγω. Παιδιά, ειλικρινά, έξαλλη, θέλεις να προσεγγίσεις κόσμο κάτω σωστά? Γιατί δεν λες από το τηλέφωνο, ξέρεις κάτι, έχετε 50% έκπτωση, γουστάρετε να έρθετε, παρά παραπληροφορείτε τον κόσμο 2 χρόνια υπετροφία? Μα πόσο έξτρα λάρτσες σε φτιάχνω αυτή τη σχολή? Σταματήστε να το κάνετε, γιατί αυτό που κάνετε είναι να αποθείτε τον κόσμο, όχι να τον φέρνετε από κοντά. Και βάλτε επαγγελματία στη γραμματέα, βάλτε επαγγελματίες και όχι... Δεν είμαστε χαζοί. Η νοημοσύνη μας δεν είναι κάτω από το μηδέν. Παιδιά, ειλικρινά, εντωμεταξύ το είπα στα stories στο Instagram, πάρα πολλά μηνύματα, όπως σας προείπα, ερχότανε βροχή. Αυτή η σχολή, αυτή η σχολή, και εμένα μου το έπανε. Και δεν φτάνει αυτό. Σου κρατάνε, λέει, τα στοιχεία μετά και σε παίρνουν πόσα τηλέφωνα. Άρε, φίλε, άμα χτυπήσει ένα τηλέφωνο και μου πει είμαστε από την τάδε σχολή, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Τόσο βρίσιμο που δεν έριξα εκεί πέρα, γιατί είπα, κράτα χαρακτήρα. Εν τω μεταξύ, με έκανε έξαλλη με τα τηλέφωνα. Δηλαδή, μου κάνεις ό,τι μου κάνεις, με τρέχεις μέσα στη βροχή, παράτησα τα παιδιά μου. Εντάξει, δεν παράτησα τον δρόμο, στη μαμά μου τα άφησα, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδάκι μου, και σου λέω, αξίζει? Και μου λες ναι. Έχω και τόσες κοπέλες που μου λένε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι διαπίστωψα, δεν το κάνει μόνο αυτή η σχολή.
τραγικότατη, επική αποτυχία. Μα λέω κι εγώ δηλαδή, τόσο τυχερή είμαι, τόσο μου χτύπησε η τύχη την πόρτα. Τι να πω, κορίτσια μου, αυτή ήταν η εμπειρία μου, αυτό ήταν το story time μου. Έχω να σας πω να προσέχετε, να λέτε από το τηλέφωνο, πες μου τι έχω κερδίσει, πες τα μου από την αρχή, μη με ξεσηκώνεις. Γιατί όταν άκουσα μια κοπέλα που μου είπε ότι θα ερχόμουν από τα Γιάννενα, γιατί μου είπε ότι έχω κερδίσει 2 χρόνια, τα μαλλιά μου τέντωσαν. Γιατί να γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εμπειρία μου, αυτό ήταν το story time μου. Πιάστηκα κότσο, μπορώ να σου πω. Τι να κάνω. Εύχομαι την επόμενη φορά να μην με πιάσουν κότσο. Πίστευα ότι το 2020 δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά θέλω να μου γράψετε από κάτω, εδώ πέρα στην κοινότητα του YouTube, σας έχει τύχει και εσάς κάτι ανάλογο? Σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο καλοκαιρινό βιντεάκι, να περνάς super duper, φιλάκια πολλά!